Λεωνίδα, μ' ακούς? Παιδιά, δεν έχω επιστροφή στο σαφού. Παιδιά, δεν έχω επιστροφή καθόλου. Τελευταία πράξη του έργου του φετινού πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας στο μπάσκετ.
Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και 40 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός με τον Πάσπαλη βρίσκεται στην επίθεση. Δεν πετυχαίνει όμως το πρώτο καλάθι για τον Ολυμπιακό. Το σκορ είναι 2-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Προς το παρόν θα κάνουμε την περιγραφή δίπλα από τον πάγκο της Γραμματείας και τον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς κάποια προβλήματα εμποδίζουν να ακούτε αυτή τη στιγμή από τους δέκτες σας τον Βασίλη Χουδή και τον Γιάννη Καραλή. Ελπίζουμε ότι τα προβλήματα εντός ολίγου θα λυθούν. Ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε με τον Τόμις, τον Σιγάλα, τον Μπέρι, τον Τάρλας και τον Πάσπαλη, απέναντι στους γηπεδούχους, τον Παναθηναϊκό με τον Σοκ, τον Γκάλι, τον Κόμαζετς, τον Βράνκοβιτς και τον Μιρούνι, οι συνήθεις πεντάδες δηλαδή. Τόμιτς από την τροφή Δρακέτας είναι εύστοχος και κάνει το 2-2. Τόμιτς ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες του Ολυμπιακού σε αυτή τη διαδικασία των play-off. Σοκ απέναντί του είναι ο Τόμιτς. Κόμαζες και σε man-to-man και ο Ολυμπιακός Γκάλης. Απέναντί του ο Σιγάλας. Γκάλης διεισδύει, σπάσιμο της μέσης αλλά το κόψιμο εντυπωσιακά από τον Τάρλας. Το 2-2 παραμένει. Και ο Πάσπαλη φεύγει σε εφηλιασμό. Δεν μπορεί να καρφώσει διότι του κάνει φάουλ ο Βράνκοβιτς. Ο Βράνκοβιτς που έχει καλή φετινή προϊστορία, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, από τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι μάλιστα στο Ρίος και Φιλιάς και πετύχει 10 κοψίματα, κάνοντας τον Μπέρι, ένα κατεξοχή παίκτη που αρέσει στις διδύσεις, να πετύχει μόνο 3 καλάθια εντός Φιλιάς. 18-28 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Πάσπαλη κάνει το 2-3, ένα πόντο μπροστά ο Ολυμπιακός. Και αν απορείτε για τις θέσεις των πάγκων, για όσους παρακολουθείτε τη σειρά, των αγώνων φέτος από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, αυτό δεν έγινε παρά ύστερα από ένα αίτημα του Γιάννη Ιωαννίδη σε μία από τις δύο συσκέψεις που έγιναν για το ντέρμπι της Γλυφάδας. Ο Γιάννης Ιωαννίδης λοιπόν και επικαλούμενος στον κανονισμό αγώνων πρωταθλήματος μπάσκετ, ζήτησε να αλλάξει πάγκο ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, κάτι που επιτρέπεται αφού, όπως ορίζει ο κανονισμός, η φιλοξενούμενη ομάδα μπορεί να διεκδικήσει αλλαγή της θέσης του πάγκου και το καλαθιό που θα επιτεθεί. Από ό,τι μάλιστα μας είπαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, γι' αυτό και σας λέμε με κάθε επιφύλαξη την είδηση αυτή, στη συνέχεια ο Γιάννης Ιωαννίδης ζήτησε να αλλάξει θέση η πλευρά των οπαδών του Παναθηναϊκού με τους φανατικούς οπαδούς του Ολυμπιακού, καθώς και τα αποδητήρια. Φυσικά κάτι τέτοιο, αν ζητήθηκε, επαναλαμβάνουμε το λέμε με κάθε επιφύλαξη, δεν έγινε δεκτό, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον κανονισμό. 18 λεπτά πριν από τη λήξη πρώτου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Όμως από ό,τι ακούω τα προβλήματα έχουν λυθεί και ας ακούσουμε τον Βασίλη Σκουντή και τον Γιάννη Καραλή. Ο Σοκ στον Τόμιτς, ο Μυριούνις στον Μπέρι. Rebound του Σοκ. Παναθηναϊκός που δεν θα ρισκάρει τον εφηδιασμό, άλλωστε δεν είχε και τις προϋποθέσεις από τις γρήγορες επιστροφές του Ολυμπιακού. Σε τριών πόντων του Μυριούνι, εύκολο το rebound για το Σιγάλα. Θεωρητικά τον Ολυμπιακό στη σειρά αυτή των τελικών δεν τον συμφέρει να κάνει από πλευράς τακτικής ό,τι έκανε αντίον του ΠΑΟΚ, όπου τον συνέφεραν οι χαμηλοί τόνοι στο ματς, οι αργές επιθέσεις στο control basket. Θεωρητικά πάντα στη σειρά αυτή τον Ολυμπιακό συμφέρει να επιταχύνει τον ρυθμό του αγώνα και βεβαίως να συνεχίσει το βιολί του στην άμυνα, μια πολύ πιεστική άμυνα. Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα της έδρας, που σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο μάτς θα γίνει στο κήπεδο της Γλυφάδας, είτε χρειαστούν τρία μάτς, αλλά και θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν απίθανο να επιτευχθεί το λεγόμενο sweep των Αμερικανών, το 3-0, είτε χρειαστεί να εξαντληθεί σειρά με 5 μάτς. Στην επίθεση ο Ολυμπιακός με τον Τόμιτς. Τα μαρκαρίσματα είναι τα συνήθικα από τις δύο πλευρές. Έχουμε την σερβοκροατική μονομαχία Πάσπαλη Κόμαζετς. Ένθεν και ένθεν. Τον Σιγάλα πάνω στο μεγάλο του είδωλο, τον άνθρωπο του οποίου τη φωτογραφία έχει στο δωμάτιό του και τον οποίον μαζί με τον Ολάζογιον, όπως εκμυστηρεύτηκε, θα ήθελε στην πεντάδα, στην ομάδα του Ολυμπιακού. Σιγάλα εναντίον Γκάλι, τους βλέπετε εδώ. Βράνκοβιτς. Παναθηναϊκός έχει ακόμα 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Προσπάθεια για παγίδα από Πάσπαλη και Τάρλατς. Μυριούνις με πλάτη στο καλάθι. Η ασίστ ο Βράνκοβιτς, εκεί πλέον ο Βράνκοβιτς προκαινής εστίας
4-4, 4,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Χαμηλό σκορ αν μη τι άλλο. Μην περιμένετε άλλωστε είναι το γεγονός της τελικής αναμέτρησης που δεν επιτρέπει το ρίσκο και από τις δύο πλευρές. Αν και όπως λέγαμε και στην αρχή της μετάδοσης, αν βεβαίως το ακούσατε, νομίζω ότι το τεχνικό πρόβλημα δεν επέτρεψε να ξεκινήσουμε από την αρχή κανονικά. Και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο κύπελο πρωταθλητριών της ερχόμενης περίοδου. Μια ιστορική στιγμή και για τις δύο. Και πλέον η μάχη τους είναι μάχη γοήτρου, μάχη τίτλου, μάχη στέψης, αλλά όχι μάχη επιβίωσης. Και κατά αυτή τη λογική, κανείς δεν καταστρέφεται από τους δύο αν χάσει. Άλλωστε είναι γνωστό το πρωτάθλημα. Μια ομάδα θα το πάρει, δεν μπορούν να το πάρουν δύο. Βράνκοβιτς για τον Κόμαζετς. Αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Στο μεταξύ έχει καταλογιστεί φάουλ. Διαιτητές είναι ο Αντώνης Μάνος και ο Γιάννης Ράλης, ενώ ξαναβλέπετε την προσπάθεια του Κόμαζετς, που αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα στο τελευταίο ματ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Αυτό το, ας μας επιτρέψετε την έκφραση, καταραμένο ματ, αφού η σκηνή που εκτυλίχθηκε 6,5 λεπτά πριν από το τέλος με τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάνκοβιτς, με το δράμα του Μπόμπαν, θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη όλων μας. Από τον Κόμαζετς στο Μυριούνι, που δεν είναι βέβαια center for, για να έχει την ευχέρεια απέναντι στον Τάρλατς και τον Μπέρι. 4-4. Ενώ συμπληρώθηκαν 5,5 λεπτά μετά το τζάμπολ του πρώτου τελικού στο 30ο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, που είναι 7ο της Α1. Γκάλης 3-1-2-3. Γκάλης θα πάει 1-1-2 όλων και κερδίζει το φάουλ από το Σιγάλα. Εδώ ο Γιώργος Σιγάλας που έχει αναλάβει, επαναλαμβάνουμε, το μαρκάρισμα του ειδόλου του. Φαίνεται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι φύλαθλοι του Παναθηναϊκού, όπως και όλη η ελληνική κοινή γνώμη και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, δεν ξεχνούν τον Γιάνκοβιτς. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι μαζί του και να ξαναπούμε ότι θεωρούμε υποχρέωσή μας, ο Γιάννης Καραλής και εγώ και ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, το team της ΕΤΕΝΑ που καλύπτει τον πρώτο τελικό, υποχρέωσή μας, τουλάχιστον υποχρέωσή μας, να αφιερώσουμε αυτή την πρώτη μετάδοση σήμερα στον Σλόμπονταν Γιάνκοβιτς, με την ευχή να γίνει γρήγορα καλά και να ξανασταθεί όρθιο στα πόδια του, και με την ελπίδα βέβαια ότι ο Μπόμπαν ήταν το τελευταίο θύμα του άγχους, της πίεσης για το αποτέλεσμα και των παρορμήσεων που σημαδεύουν αυτό το πρωτάθλημα. Και να επαναλάβουμε βεβαίως, αυτό είναι κατανοητό από τον κοινό νου, ότι δεν χρειάζεται το μπάσκετ άλλη σπονδύ στο βωμό του. Δεν χρειάζεται ανθρώπινο αίμα και πολύ περισσότερο δεν χρειάζεται τραγωδίες και δράματα σαν αυτά του Μπόμπαν. Μπόμπαν που σήμερα πηγαίνει καλύτερα. Μάλιστα οι γιατροί άρχισαν σταδιακά τη διαδικασία απεξάρτησης του από τα μηχανήματα της εντατικής μονάδας. Ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για τον Σέρβο Λάρι Μπέρντ, όπως τον επωνόμασαν οι Ιταλοί. Κόμαζετς. Σοκ για τρεις. 8-4. 13 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα από τον πρώην Εσθονό και Εσχάτος Έλληνα. Ήταν καλάθι 2 πόντων τελικά. Το σκορ ήταν 6-4 και έγινε 8-4. Όλα αυτά συμβαίνουν 6,5 λεπτά μετά το τζάμπολ. Πάσπαλ για τρεις τώρα. Rebound από τον Μυριούνι. Και Γκάλης, που μετά τους 14 τίτλους τους οποίους κατέκτησε με τον Άρη, φιλοδοξεί να κερδίσει 2 σε μια χρονιά, τον double δηλαδή, με τον Παναθηναϊκό. Πάσπαλ. Τόμιτς, πηγή κινδύνων για την άμυνα του Παναθηναϊκού από τα 6-25. Τάρλατς, με πλάτη στο καλάθι. Και Γκάλης. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 8-4 και τώρα 14 από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, που ήδη έχει πετύχει 4 πόντους, έχει μέσο όρο 22,8 στο εφετινό πρωτάθλημα. Το σκορ 14 υπέρ του Παναθηναϊκού. Τον Πάσπαλη στο Σιγάλα. Τάρλατς μακριά από το πεδίο δράσεως του. Πάσπαλ εναντίον Κόμαζετς. Μονομαχία δύο μεγάλων στάρ.
σοκ που θα προλάβει. Ακόμα 12 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, του πρώτου τελικού της μητέρας των τελικών, αφού αυτό το πρωτάθλημα αναμενόταν με τεράστιο ενδιαφέρον από την αρχή του. Το πιο πολυφωνικό πρωτάθλημα εξάλλου. Γκάλης για τρεις, Μπέρι στο rebound. Ο Μπέρι που ήταν ο μοναδικός παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος πίστευε ότι τον Ολυμπιακό συνέφερε να αναμετρηθεί νωρίτερα με τον ΠΑΟΚ παρά με τον Ολυμπιακό. Ούτε ο Ιωαννίδης δεν πίστευε ότι πραγματικά αυτό συνέφερε την ομάδα του. Δικαιώθηκε ο Αμερικανός. Μπέρι, 16. Ολυμπιακός που έχει πετύχει 6 πόντους σε 8,5 λεπτά αγώνα. 2 με τον Πάσπαλ, 2 με τον Μπέρι και 2 με τον Τόμιτς. Σοκ. Μυριούνης για τον Γκάλι. Μυριούνης για 3. Κανείς το rebound, άλλωστε ο Παναθηναϊκός είναι η τελευταία ομάδα της Α1 στα επιθετικά rebound. Και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού με τη δική του αγωνία βεβαίως. Άλλωστε έχει επενδύσει τεράστια ποσά και είτε πρέπει να τα αποσβέσει είτε δεν πρέπει να τα αποσβέσει. Έχει αγωνία ο άνθρωπος, όπως έχει από την άλλη πλευρά αγωνία και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Σωκράτης Κόκαλης, που πάντως νομίζω ότι δεν είναι παρόν σήμερα εδώ. 10,5 λεπτά ακόμα. Πρώτο φάουλ του Τσοκ. Σκορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 16. Δεκάμιση λεπτά ακόμα, λοιπόν. Σιγάλα στην επαναφορά. Χαμηλή ρυθμή. Και από τις δύο πλευρές, παρόν και ο Ατήλιο, με την τρομπέτα του. Άλλωστε είναι ταυτόσιμες έννοιες, Ατήλιο και τρομπέτα. Μπέρι που γυρίζει και κερδίζει το φάουλ από τον Χρήστο Μυριούνη. Μπορεί ο Μπέρι να πίστευε ότι συνέφερε τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό και είχε τους λόγους του γι' αυτό. Ο Μπέρι δεν μπορεί να ξεχάσει τον μοναδικό ίσως αγώνα βατερλό του στο εφετινό πρωτάθλημα. Ήταν πάλι εδώ στην Γλυφάδα, στον αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, όταν ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 69-56 και όταν ο καθόλου αξιότιμος κύριος Walter Berry είχε 3 στα 16 σουτ υπό τη σκιά του Στόγιαν Βράνκοβιτς. Ενώ φαίνεται ότι ο Παυλίτσεβιτς αναθεωρεί τα σχέδιά του, ετοιμάζει τον οικονόμου, ετοιμάζει ένα πιο βαρύ σχήμα, ενώ έχουμε την προειδοποίηση από τα μικρόφωνα. Και ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου που είναι στη γραμματεία μπορεί να μας ενημερώσει τι ακριβώς θα... λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 16. 17. 17 πόντι σε 9 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Άλλο κακό να μην μας βρει με τον μπάσκετ που βλέπουμε. Είπαμε, καλή είναι η σκοπιμότητα. Μπορεί η σκοπιμότητα να γιάζει τα μέσα σε επίπεδο τακτικής. Μπορεί να... Το εφετινό πρωτάθλημα είναι ένα ύμνος της άμυνας, αλλά να δούμε και λίγο την μπάλα στο πλεκτό που λένε. Εσκεμμένο φάουλ που καταλογίζεται στον Walter Berry. Ξανά η προσπάθεια. Είδατε το χέρι του Berry. Ο Ιωαννίδης που δεν συμφωνεί με την απόφαση των διαιτητών. Και βλέπετε εδώ τον Μπέρι και τον Αντώνη Μάνο να συζητούν για την προηγούμενη φάση, που βεβαίως δεν μπορεί να αλλάξει
την απόφαση των διαιτητών, ό,τι και αν συμβεί. Μπράνκοβιτς. Μπράνκοβιτς που έχει πετύχει ως τώρα 4 πόντους, έχει 5 rebound. 5 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Ο Μπράνκοβιτς που κατ' επανάληψη έχει αποδείξει ότι δεν είναι ένας χαμάλης πολυτελείας, αλλά ότι μπορεί να γίνει και θεμέλιο στην επίθεση. Θυμηθείτε τι έγινε στον τρίτο αγώνα με τον Πανιόνιο ή στον αγώνα της κανονικής περίοδου με τον Πανιόνιο. Παναθηναϊκός εκμεταλλευόμενος τον μπόνους του εσκεμμένου φάουλ, έχει και την μπάλα από πλάγια. Σοκ. Το σκορ έχει γίνει 12-8. Οικονόμου που όπως ήταν φυσικό πήρε τη θέση του Μυριούνι. Γκάλης για τον Βράνκοβιτς που αφήνει την μπάλα με όση άνεση του επιτρέπουν τα προσόντα του, τα 2.17 του ύψους του, τα 75 εκατοστά του επιτοπίου άλματός του και υποχρεωτικό αναγκαστικά. Εννιά μισή λεπτά πριν από το τέλος. Το σκορ είναι 14-10, time out προηγουμένως δεν υπήρξε, ενώ μετράει και το καλάθι του Σοκ που κάνει το σκορ 16-10. Έγινε μια παρεξήγηση από πλευράς διαιτητών και γραμματείας. Νόμιζαν ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης είχε ζητήσει time out. Εδώ ξαναβλέπετε το τελευταίο καλάθι του Σοκ, ενώ προηγήθηκε και ένα καλάθι του Γιώργου Σιγάλα παρά το κόψιμο του Στόγια Μπράνκοβιτς. 9-27 πριν από το τέλος, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 16-10 και δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή στον Τι Τσοκ. Από αυτό το φάουλ που έκανε ο Τάρας σαν το πρώτο του στο παιχνίδι, θα πρέπει εδώ να πούμε, Βασίλη, ότι η ατμόσφαιρα κάθε άλλο παρά δείχνει ότι έχει νουθετήσει τον κόσμο των δύο μεγάλων ομάδων από αυτή την πολύ άτυχη στιγμή του ημιτελικού, τη στιγμή του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς. Τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε πολλές φορές, το άγχος, το στρες, τα οικονομικά κίνητρα, όλα αυτά έχουν φορτώσει το φετινό πρωτάθλημα με μια πίεση, θα λέγαμε, εξωπραγματική, εξωανθρώπινη, αν μη τι άλλο. Μάλιστα, ένας παπάς, γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού, που κάθεται δίπλα στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον κύριο Γιανακόπουλο, σηκώθηκε πριν από λίγο και έκανε έκκληση με τα χέρια του προς τις δύο πλευρές των σκληροπυρηνικών οπαδών των δύο ομάδων να ηρεμήσουν. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται με το Σταύρο Ελληνιάδη να έχει περάσει στον αγώνα και τον Πάσπαλη να βρίσκει το στόχο από μέση απόσταση, κάνοντας το σκορ 16-12, μειώνει στους 4 πόντους Ολυμπιακός 8 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Και όπως άκουσε ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, ο Ιωαννίδης και παράπονα από τον Τόμιτς, του χρέωσε 6 λάθη, βεβαίως στατιστική γραφή 1. Αλλά προφανώς ο Ιωαννίδης έχει στο νου του πράγματα για τα οποία είχε δώσει συγκεκριμένες εντολές στον playmaker. Μπράνκοβιτς, φάουλ από τον Ελληνιάδη. Εδώ Σταύρος Ελληνιάδης, κάποτε ήταν σκόρερ ολκής, τώρα βεβαίως οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει στον Ολυμπιακό. Και εδώ το φάουλ. Είναι η μοναδική αντίδραση ίσως ενός κοντού παίκτη απέναντι σε ένα γίγαντα. Και να ο κύριος Βράνκοβιτς με τους 8 πόντους του. 3 στα 3 δίποντα, 2 στις 3 βολές, 5 rebound. Και η κυρία Βράνκοβιτς αριστερά, η οποία καμαρώνει τον σύζυγό της. Ισχύει βεβαίως αυτό που ακούσατε προηγουμένως από τον Γιάννη Καραλή. Εκατέρωθεν συνεχίζεται η χειδεολογία στα συνθήματα. Φαίνεται ότι ο κόσμος δεν έβαλε μυαλό από τη συμφορά του ελληνικού μπάσκετ και του ίδιου του Μπόμπαν την περασμένη εβδομάδα. Η απάντηση του Πάσπαλη και 17, 14, 8 και 20 πριν από το τέλος. Και χωρίς να θέλουμε να κάνουμε καμία διάκριση ανάμεσα στα αθλήματα, εξάλλου όλα έχουν την ομορφιά τους και ο αθλητισμός δεν είναι. Μπορεί να δεχτεί τέτοιες καταστάσεις, οποιοδήποτε και αν είναι το άθλημα. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η μεταφορά της έντασης των πυρήνων των οπαδών των δύο ομάδων από το ποδόσφαιρο είναι εμφανής κατά τα 3/4, θα λέγαμε, του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Τα συνθήματα που εναλλάσσονται έχουν να κάνουν με το χθεσινό ντέρμπι του ποδοσφαίρου, όπου, όπως είναι γνωστό, ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-2 τον Παναθηναϊκό. Οι μισοί επιθυμούν την νίκη της ομάδας τους με καθόλου όμως ορθόδοξο τρόπο, και οι άλλοι απαντούν με χυδαίες εκφράσεις, δυστυχώς. 7-49 πριν από το τέλος. Πάσπαλ. Εκεί βρισκόταν ο Οικονόμου. Ολοκληρώνει ο Βράνκοβιτς. Ολυμπιακός που βρίσκεται 3 πόντους πίσω από τον Παναθηναϊκό. Κόμαζετς. Κόβει ο Πάσπαλ. Και η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Να, εδώ ο αναμφισβήτητος ηγέτης του Ολυμπιακού. Πάσπαλ και Κόμαζετς εδώ. Συμπαίκτες 3 χρόνια στην εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας.
και τώρα αντίπαλοι, εχθροί για ένα διάστημα, αλλά βεβαίως η χθεσινή διάσκεψη της Αθήνας αλλάζει τα πράγματα, σε ελπίσουμε θα τα αλλάξει, θα εμπεδώσει την ειρήνη. Δεύτερο φάουλ από τον Μπέρι. Σκορ 17-14 και ξανά η προσπάθεια του Οικονόμου. Κόμαζε στην επαναφορά. Στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος και συνολικά 60ο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με τον Παναθηναϊκό να έχει τη μερίδα του Λέοντος στις νίκες 34-25, αλλά τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας στην προκειμένη περίπτωση. Ξανά η προσπάθεια, η τελευταία, στα χέρια του Βράνκοβιτς. 7 λεπτά ακόμα, 17-14. Ελληνιάδης, ο Οικονόμου πάντα στον Μπέρι, ο Κόμαζης στον Πάσπαλ. Πάσπαλ για τρεις. Rebound του Βράνκοβιτς που ελέγχει την εναέρια κυκλοφορία στη ρακέτα του Παναθηναϊκού. 5 rebound έως τώρα. Και θα πρέπει να πούμε στον Βασίλη ότι πώς να δούμε μεγάλο σκορ σε ένα παιχνίδι όπου αυτοί που είναι μέχρι στιγμής οι ακριθέτες για τις δύο ομάδες είναι οι αμυνόμενοι. Ο Πάσπαλ έχοντας πετύχει μόλις 6 πόντους, ένας πολύ μεγάλος σκόρερ, έχει καταφέρει όμως τον αντίποδα να κρατήσει στους 0 τον Κόμαζετς, ενώ από την άλλη πλευρά πάλι ο Σιγάλας με 0 πόντους στο ενεργητικό του έχει κρατήσει στους 4 τον Νίκο Γκάλι από το ξεκίνημα κιόλας του αγώνα, όταν ο Γκάλις πέτυχε νωρίς-ωρίς δύο καλάθια. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πλάνα των προπονητών στηρίζονται στο μεγαλύτερο τους εύρος, στο πώς θα σταματήσουν τα επιθετικά ατού των αντιπάλων και όχι στο πώς θα οδηγήσει η ομάδα τους επιθετικά το παιχνίδι. Αποτέλεσμα αυτού βέβαια, ενώ τώρα έχουμε ένα νέο επιθετικό φάουλ από τον Οικονόμο αυτή τη φορά πάνω στον Ελληνιάδη. Αποτέλεσμα αυτού 6 και 18 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, το σκορ να είναι 17-14. Ένα συνολικό σκορ δηλαδή 31 πόντων που άλλοτε η μία από τις δύο ομάδες έχει πετύχει σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ο Ολυμπιακός με τον Ελληνιάδη και τώρα με τον Μπέρι. Πάσπαλ για 2, 17-16 σε απόσταση αναπνοής ο Ολυμπιακός με σκόρερ ποιον άλλον. Τον δεύτερο σκόρερ του πρωταθλήματος στην κανονική περίοδο πίσω από τον Ρέλφορντ και μπροστά από τον Κόμαζιτς και τον Γκάλι, τον Γκάλι και τον Κόμαζιτς μάλλον. 8 από τους 16 πόντους του Ολυμπιακού έχει πετύχει ο Μαυροβούνιος. Οικονόμου. Ο Σοκ για 3. Ριμπάουντα το Σιγάλα, προσπάθησε να κλέψει ο Σοκ. Πάσπαλ. Δεν υπήρχε ενδεχόμενο ευνηδιασμού. Μπέρι για τον Σιγάλα. Πάσπαλ που έχει πάντα κοντά τον Κόμαζετς και φάουλ του Οικονόμου που προσπάθησε να σταματήσει τον Μπέρι και time out που ζήτησε ο Παυλίσεβιτς τώρα. 5 λεπτά ακόμα μετά το time out του Παυλίσεβιτς, το match δεν έχει αρχίσει. Το σκορ είναι 17-16 υπέρ του Παναθηναϊκού. Σκορ handball μάλλον και όχι μπάσκετ. Μπέρι. Rebound του Βράνκοβιτς. Προσπάθεια ευνηδιασμού, θα το δούμε και αυτό. Η assist του Γκάλι, προσπάθεια για assist μάλλον στον Οικονόμου. Σοκ από τον Κόμαζε στον Γκάλι. Καλή άμυνα όμως από τον Ολυμπιακό. Έχουν κλείσει οι διάδρομοι. Airball του Κόμαζετς, ο οποίος υπό την πίεση του Πάσπαλ αλλά και χωρίς την συνηθισμένη δική του πρωτοβουλία έχει μείνει χωρίς πόντο 15,5 λεπτά. Πάσπαλ που έχασε την μπάλα. Κόμαζετς. Παγίδα και φάουλ εσκεμμένο, πολύ σωστά, εσκεμμένο φάουλ του Κόμαζετς κατά σύμπτωση στο ίδιο σημείο που είχε κάνει το εσκεμμένο φάουλ στον Μπρέλεβιτς, τον περιβόητο αγώνα Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Ο ορισμός του εσκεμμένου φάουλ θα το ξαναπούμε γιατί γίνεται παρανόηση όταν ο παίκτης είναι φανερό ότι δεν προλαβαίνει την μπάλα αλλά έχει σκοπό μόνο να σταματήσει τον παίκτη, είναι εσκεμμένο φάουλ και αυτό ήταν εσκεμμένο φάουλ. Το εσκεμμένο βεβαίως έγινε στον Ελληνιάδη και όχι στον πονηρό Ζάρκο Πάσπαλ.
που όπως όλοι οι Γιουγκοσλάβοι ανεξαρτήτως εθνικότητος πάντα κάνουν αυτό το πράγμα. Ο Ελληνιάδης λοιπόν στη γραμμή του φάουλ. Ο Ελληνιάδης ο οποίος είναι αξιοσημείωτο, έχει 0 στις 5 βολές σε όλο το πρωτάθλημα. 0 στις 6 τώρα. Όλα αυτά στους 29 αγώνες που έχει παίξει. Συνεχίζεται το αρνητικό σερί του στο πρωτάθλημα. Και φαίνεται ότι κάτι ήξερε ο Σαρκοπάσφαλη που πήγε και έσπευσε εκεί να εκτελέσει αυτές τις βολές. 4,5 λεπτά ακόμα. Και καμιά ομάδα δεν έχει υπερβεί τους 20 πόντους. 17-16. Μπέρι εναντίον Οικονόμου. Προσπάθησαν οι παίκτες Παναθηναϊκού να κάνουν παγίδα στον Αμερικανό που ξεγλίστρησε όμως. Με αυτό το περίεργο αλλά αποτελεσματικό στυλ του. 4 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός πέρασε για δεύτερη φορά μπροστά. Η πρώτη ήταν πολύ νωρίς στο ξεκίνημα του αγώνα, 17-18. Και φάουλ του Ελληνιάδη. Μια κλωτσιά που έριξε ο Γιάννης Ιωαννίδης σε μια διαφημιστική ταμπέλα που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ξεσήκωσε τώρα τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και συνεχίζονται αυτά τα υβρεολόγια, αυτά τα άθλια συνθήματα που δεν έχουν βέβαια καμία θέση σε γήπεδα μπάσκετ. Θα το ξαναπούμε. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν να πει κανείς ότι κουράζουμε επαναλαμβάνοντας το συνέχεια. Αυτά που ακούγονται είναι που κουράζουν και τον κόσμο στο σπίτι του που βλέπει το μάτς από τηλεόραση και το άθλημα. Ο Σοκ στη γραμμή του φάουλ μετά το φάουλ του Ελληνιάδη. 18-18. Και τεχνική ποινή με την οποία χρεώνει ο Αντώνης Μάνος στο Γιάννη Ιωαννίδη. Αν ακούει ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου και έχει τη δυνατότητα να μας ενημερώσει για ποιο λόγο ακριβώς δόθηκε τεχνική ποινή στον προπονητή του Ολυμπιακού. Η διαφωνία μεταξύ του Γιάννη Ιωαννίδη και του Αντώνη Μάνου είναι η εξής. Ο Γιάννης Ιωαννίδης υποστηρίζει ότι φώναξε μόνο και μόνο επειδή δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η κατάσταση όπως είπε, να πετάνε κέρματα και να βρίζουν. Και ο Αντώνης Μάνος τον χρέωσε με τεχνική ποινή στην προηγούμενη φάση ακριβώς επειδή οριόταν όπως υποστηρίζεται στη γραμματεία. Κάποιος από τον πάγκο του Ολυμπιακού έχει χτυπήσει. Όπως δείχνει ο Γιάννης Ιωαννίδης, ένας από τους αναδραματικούς παίκτες του Ολυμπιακού. Έτσι όπως είναι σκημένοι δεν μπορούμε να δούμε ποιοι είναι, θα δούμε σε λίγο. Πρέπει να είναι ο Αργύρης Καμπούρης που είναι σκημένος, δεν είμαστε πάντως σίγουροι γι' αυτό. Πάντως αυτό που είπε ο Γιάννης Ιωαννίδης ήταν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να κάθονται και αρχίσουν να κάνουν συνεχώς κέρματα. Τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος, είδατε τον τραυματία Αργύρη Καμπούρη. Το χειμήρα του φαίνεται σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών και των τελικών να είναι το θύμα. Είτε στη σύγκρουσή του με τον Μπάρλου, είτε σήμερα 19-18 υπέρ του Παναθηναϊκού. Στην πεντά του Παναθηναϊκού έχει περάσει και ο Αλβέρτη στη θέση του Κόμαζετς. Του Κόμαζετς που έχει μηδενική συμμετοχή στον αγώνα σήμερα και το φάουλ του Αλβέρτη στον Μαυροβούνιο. Κόμαζες που είχε κάποια προβλήματα, επαναλαμβάνω, για κάποια στιγμή υπήρξαν φόβοι ότι ήταν πρόβλημα καρδιακό, οι γιατροί το διέψευσαν, είπαν ότι ήταν θλάσσιτο στομάχι. Πάντως ο Κόμαζετς δεν είναι ο γνωστός Κόμαζετς. Η μπάλα τώρα για τον Ολυμπιακό μετά τη διεκδίκηση. 3,5 λεπτά πριν από το τέλος και ενώ το σκορ είναι 19-18. Μπέρι. Ελληνιάδης. Παίρνει οδηγίες από τον Ιωαννίδη. Η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν έχει αλλάξει. Ο Αλβέρτης βεβαίως αντί του Κόμαζετς στον Πάσπαλη. Ο Οικονόμου στον Μπέρι. Στις δύο επιθετικές αιχμές του Ολυμπιακού. Πάσπαλ ήταν σου τριών πόντων. Μπράνκοβιτς που τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να υπερκεράσει το εμπόδιο του Ελληνιάδη.
ξαναδούμε την προσπάθεια, ο Βράνκοβιτς στο rebound. Ο Ελληνιάδης προσπαθεί να απομακρυνθεί και εκεί ο Βράνκοβιτς πατάει στο πόδι του Ελληνιάδη και είναι περιπτώσεις, αυτές οι περιπτώσεις αρκετά επικίνδυνες. Ας ελπίσουμε ότι ο Βράνκοβιτς δεν έχει πάθει τίποτε. Παραλαμβάνω, αυτές οι φάσεις είναι πάντα παγίδες για τους παίκτες και μόνο άλλωστε το γεγονός ότι 120 κιλά πέφτουν στο παρκέ ανώμαλα. Ο Βράνκοβιτς πάντως δεν θέλησε να αντικατασταθεί παρά την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Παυλίσεβιτς. Θέλει να παραμείνει στο μάτς. ...19-18 υπέρ του Παναθηναϊκού. Σοκ. Πάντα σε μέν του μέν Ολυμπιακός με το Σιγάλα στον Γκάλι. Τον Γκάλι που έχει μείνει στους 4 πόντους που πέτυχε στα πρώτα 2 λεπτά. Σοκ. Μπάλα πέρασε ανάμεσα στα χέρια του Βράνκοβιτς. 2 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Σκορ 19-18. Να υπενθυμίσουμε ότι οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τις νίκες στην κανονική περίοδο. Ολυμπιακός νίκησε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 78-76. Ο Παναθηναϊκός στην Γλυφάδα με 69-56. Το πλεονέκτημα της έδρας στη σειρά των τελικών έχει ο Παναθηναϊκός. Ελληνιάδης. Για τον Πάσπαλ που είναι ακίνητος στην προσπάθειά του να βγει από τα screen και να απεγκλωβιστεί από το μαρκάρισμα. Έτσι κι αλλιώς ο Πάσπαλ μαζί με τον Μπέρι έχουν πετύχει τους 16 από τους 18 πόντους του Ολυμπιακού. Και ο Βράνκοβιτς είναι πρώτος σκόρ του Παναθηναϊκού με 9. Γκάλης. Βράνκοβιτς και rebound του Ελληνιάδη. 2 λεπτά ακόμα. 19-18. Αλβέρτη στο rebound. Ρεσιτάλ αστοχίας και από τις δύο ομάδες αλλά και κακών επιλογών. 7 στα 23 σούτ έχει ο Ολυμπιακός, 6 στα 18 Παναθηναϊκός. Τα rebound 13 για τον Ολυμπιακό, 13 και για τον Παναθηναϊκό. Και βήματα. Και από αυτό το φοβερό άγχος και τις ασφιχτικές άμυνες δεν έχουμε δει στον αγώνα ούτε ένα σούτ τριών πόντων εύστοχο. 0 στα 3 Ολυμπιακός, 0 στα 8 ο Παναθηναϊκός, χαμηλότατα ποσοστά σε όλα. Αυτά όμως τα ποσοστά που επισήμανε ο Γιάννης Καραλής απομυθοποιούν περισσότερο τον Παναθηναϊκό και όχι τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός άλλωστε είναι η ομάδα που έχει τα λιγότερα σουτ τριών πόντων στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός στηρίζει αρκετά λόγω Κόμαζετς κυρίως και Σοκ. Άλλωστε είναι και οι δύο πιο εύστοχοι παίκτες από την γραμμή των 6-25. Ο Μπέρι απαντά και ξαναδίνει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. 19-20 με 10 πόντους γίνεται ο πρώτος παίκτης του αγώνα με διψήφιο νούμερο πόντων. Σοκ. Αλβέρτης. Ακόμα ένα λεπτό. 19-20 και φάουλ του Ελληνιάδη. Στον Σοκ που θα δώσει δικαίωμα στον Σοκ να εκτελέσει μία και μία βολές. Ενώ μεσολαβεί time out. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 19-20, 56 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου τελικού των play-off του μπάσκετ, του δεύτερου από τους 7 αγώνες στους οποίους μπορεί να αναμετρηθούν οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι συμπεριλαμβανομένων και των δύο του ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 με γκολ που πέτυχαν μαζί ο Προτάσοφ, ο Μπατίστα και ο Λιτόφτσενκο χθες. Υπάρχει και ο τελικός του κυπέλου στο ποδόσφαιρο και υπάρχουν και 5 ίσως τελική του μπάσκετ, 7 αγώνες σε 11 μέρες. Θα χορτάσει το φιλοθέαμον κοινό, αν και το μπάσκετ που προσφέρουν τουλάχιστον σε αυτά τα 19 λεπτά οι δύο ομάδες κάθε άλλο παρά μπάσκετ επίπεδου είναι. Και αν και παρά φιλοθέαμο κοινό, Βασίλη, δυστυχώς είναι αυτό που βρίσκεται στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, όπου έχει κανένας την εντύπωση πως δύο μεγάλες παρέες τρελών έχουν έρθει για να ξεβράσει ο ένας το μίσος του προς τον άλλον, εμποδίζοντας τους καλούς φιλάθλους, μάλλον όχι τους καλούς, τους φιλάθλους, γιατί αυτοί που βρίζονται εδώ και 30 περίπου λεπτά στην Γλυφάδα δεν είναι καν φιλάθλοι. Οι καλοί φιλάθλοι λοιπόν, οι φιλάθλοι που βρίσκονται στο γήπεδο δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μπάσκετ, έστω και αυτό που παίζεται. 35 δευτερόλεπτα ακόμα, 21-20 υπέρ του Παναθηναϊκού.
στον, θα το πω χωρίς καμιά επιφύλαξη, στο χειρότερο αγώνα που τουλάχιστον προσωπικά έχω δει στη ζωή μου. Όσο και αν οι δύο ομάδες επικαλεστούν το άγχος, δεν μπορεί αυτό να αποτελέσει επαρκή δικαιολογία για αυτό που βλέπουμε, αυτό το κατεφημισμόν και μόνο παιχνίδι. 16 δευτερόλεπτα ακόμα, ο Γκάλης έχει κερδίσει το φάουλ, το πρώτο φάουλ και time out. Ξανά στην Γλυφάδα για να δούμε. 16 δευτερόλεπτα ακόμα κακοποίησης του μπάσκετ. 21-20 το σκορ. Προηγουμένως ο Ζάρκο Πάσπαλ έκανε το πρώτο του φάουλ, που θα δώσει δικαίωμα στον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Νίκο Γκάλη, να αυξήσει το προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Τον Γκάλη που έχει επίσης ένα ιστορικό ραντεβού σήμερα, ραντεβού εν εξελίξει με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Οι άνθρωποι που μαζί με τον Γιαννάκη, βέβαια από το 84, έκαναν τον Άρη πρώτη δύναμη στην Ελλάδα και ανάμεσα στις πρώτες δυνάμεις του μπάσκετ. Τώρα πια αντίπαλοι, ξένοι στην ίδια πόλη. Ο ένας με τον Παναθηναϊκό και ο άλλος με τον Ολυμπιακό. Και όπως είπε ο Γκάλης, ένα και ένα κάνουν δύο. Τόμιτς έκοψε ο σοκ. Τάρλατ την τελευταία επίθεση. Έχει χρεωθεί όμως νωρίτερα με φάουλο Βράνκοβιτς. Άρα σε νεκρό χρόνο ο Τάρλατ θα εκτελέσει νομίζω δύο βολές. Ξανά η προσπάθεια του Τάρλατ. Εδώ χρεώνεται με φάουλο Βράνκοβιτς. Δεύτερο φάουλ του Κροάτη. Παναθηναϊκός προηγείται με 23-20 και ο Τάρλατ, που όπως και ο Τόμιτς, όπως και ο Πάσπαλιε, τις τελευταίες μέρες ξενυχτούν, βρίσκονται συνεχώς στο προσκέφαλο του Γιάνκοβιτς. Ήταν συγκινητική παρουσία τους, όπως συγκινητική βέβαια και παρουσία ανωνύμων και φωνήμων του μπάσκετ και όχι μόνο του μπάσκετ. Εδώ τελειώνει το πρώτο ημίχρονο που βρίσκει τον Μεν Τάρλατς να μην αξιοποιεί το πλεονέκτημα που του έδωσε το φάουλ του Βράνκοβιτς, τον δε Παναθηναϊκό να προηγείται με 23-20, 43 πόντοι σε 20 λεπτά. Σε 20 λεπτά επαναλαμβάνω, κακοποίηση του μπάσκετ. Σε ελπίζουμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα δούμε κάτι καλύτερο. Προς το παρόν επιστρέφουμε στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής και θα γυρίσουμε σε λίγα λεπτά στην Γλυφάδα. 67, άρα έχουμε 1-0 υπέρ του Περιστερίου εκεί. Υπάρχει ήδη πρώτη απόβαση σε ΣΑΚ που έκανε δεκτό το αίτημα του Πανιωνίου για την αναβολή του πρώτου του αγώνα που επρόκειτο να γίνει αύριο και να μεταδοθεί από την ΕΤ2 με τον ΠΑΟΚ στον μικρό τελικό για τις θέσεις 3-4. Ο αγώνας αυτός θα γίνει την Πέμπτη και άλλαξε η προκήρυξη πρωταθλήματος. Κινήσει ενέσει και των δύο ομάδων λόγω της τραγωδίας του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς. Οι αγώνες αυτοί θα κριθούν στις δύο νίκες και όχι στις τρεις. Αντιθέτως, δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση. Συνεχίζεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος της ΕΣΑΚ για τον έδρα του αγώνα του δεύτερου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αφού ο Ολυμπιακός έχει τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής από την έδρα του. Βλέπετε εδώ τα rebound με κορυφαίο του χορού το Βράνκοβιτς και λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ. Εμείς επί 20 λεπτά είχαμε αναφερθεί στην κακοποίηση του μπάσκετ, αλλά αρμοδιότερος όλων να εκφέρει γνώμη για το αν αυτό που βλέπουμε είναι μπάσκετ ή είναι κάτι άλλο ένας παλέμαχος παίκτης, Έλληνας διεθνής, ο Τάκης Κορονέος, τον οποίο έχουμε δίπλα μας. Τάκη, 20 λεπτά, 23-20, 43 πόντοι στο πρώτο ημίχρονο, ένα μπάσκετ απερίγραπτο ή όχι? Βασίλη, συμφωνώ μαζί σου, το συζητούσα και με τον Μανώλη, παλέμαχο μπασκετμπολίστας κι αυτός. Πιστεύω όμως ότι οφείλεται στο σκεπτικό των προπονητών των δύο ομάδων, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Πάνε για να πετύχουν το ποθητό αποτέλεσμα, τη νίκη δηλαδή, και πηγαίνουν σε επιθέσεις 25 δευτερολέπτων με τα ατού της ομάδος, και αυτό δυστυχώς έχει ως αποτέλεσμα να βλέπουμε να μονοπολούν ένα-δύο παίκτες στις επιθέσεις, να βλέπουμε φτωχό μπάσκετ όπως είπες, και δυστυχώς αυτό θα δούμε πιστεύω και στις επόμενες και στους επόμενους αγώνες. Ένας παίκτης, αυτή είναι μια προσωπική ερώτηση, ένας παίκτης παντεζή που του άρεσε να παίζει για το θέαμα, για να ξεσκώνει την εξέδρα, για να σκοράρει, θα άντεχε να παίζει σήμερα σε αυτό το τελικό? Έστω και αν είσαι ο αρχηγός της τελευταίας ομάδας Παναθηναϊκού που πήρε ένα τρόπαιο. Ένα πρωτάθλημα. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά να σου πω κάτι, πιστεύω ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Λέει, θα δεχόμουν να κάνω τα πάντα αρκεί η ομάδα μου να κερδίσει.
Αυτή είναι η απάντηση σε αυτά που βλέπουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Τάκη Κορονό. Θα έχουμε την ευκαιρία και αργότερα να ακούσουμε την βαρύνουσα άποψή του. 20 λεπτά λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, 23-20. Να επαναλάβω το αποτέλεσμα στον πρώτο αγώνα για τις θέσεις 7η και 8η στο Περιστέρι, 68-67. Και να δούμε πλέον τι μέλη γενέστε στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου τελικού. Καθώς το επισημάναμε και στην αρχή της μετάδοσης, αυτός ο τελικός σημαίνει την επιστροφή της Belle Époque του ελληνικού μπάσκετ. 9 χρόνια μετά το τελευταίο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού, 15 χρόνια μετά το τελευταίο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Στον πρώτο τελικό εδώ που ο Παναθηναϊκός, σημειώστε το, είναι αίτητος από τις 2 Ιανουαρίου, δηλαδή 5 μήνες. Όταν είχε χάσει με 78-72 από τον ΠΑΟΚ και έχει συνολικά 18 νίκες και μία ήττα. Ενώ μην νομίζετε ότι έχει χειρότερο ρεκόρ στην έδρα του Ολυμπιακός, που επίσης είναι πανίσχυρος εκεί, έχει 25 νίκες και 3 ήττες. Περισσότερα μάτς λόγω Ευρώπης. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, παραμένει το 23-20, επέστρεψαν και ο Τόμιτς, είχε επιστρέψει λίγο νωρίτερα, αλλά δεν έχει επιστρέψει ο Κόμαζετς στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Μπέρι που έκανε δύο φορές το λάθος. Αλβέρτης. Γκάλης πάντα εναντίον του μόνιμου αντίπαλου του Σιγάλα. Και όχι μόνο του Σιγάλα. Αλβέρτης για 3. 26-20. Είναι ένα ιστορικό καλάθι, καθώς ύστερα από 20 λεπτά και ύστερα από 12 άστοχα σούτ έχουμε την πρώτη επιτυχία από τη γραμμή των 6-25. 1-9 ο Παναθηναϊκός, 0-4 ο Ολυμπιακός. Πάσπαλ, πάντα με αντίπαλο τον Αλβέρτη. Το σούτ του Μαυροβούνιου. Rebound του Οικονόμου. Παναθηναϊκός με τον Γκάλι. Γκάλης Βράνκοβιτς που από ό,τι φαίνεται δεν χωλαίνει πια. Η κατάστασή του, ο τραυματισμός του δεν πρέπει να ήταν σοβαρός. Αν και επαναλαμβάνω, τέτοιες φάσεις είναι παγίδες για τους παίκτες. Μπέρι. Απετράπη προσπάθεια ευνηδιασμού του Ολυμπιακού. Πάλι στα ίδια, πάλι σε κοντρόλ επιθέσεις. Σιγάλας για τον Τόμιτς. 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 26-20. Στη μεγαλύτερη διαφορά που έχει σημειωθεί ως τώρα στο πρώτο τελικό. Αλβέρτης που πήρε τη θέση του Κόμαζετς, ο οποίος σε 15,5 λεπτά έκανε 2 άστοχα σούτ και τίποτα άλλο. Γκάλης στο επιθετικό rebound. Πασάρι στον Οικονόμου και το φάουλ, αν είναι από τον Μπέρι, είναι το τρίτο. Εδώ Οικονόμου. Ξανά η προσπάθεια του νικαιώτη forward Παναθηναϊκού. Τρίτο φάουλ του Walter Μπέρι. Το πρώτο πρόβλημα του Ολυμπιακού. 3 έχει και ο Ελληνιάδης, αλλά είναι ουσιαστικότερο το πρόβλημα του Μπέρι, που είναι βασικός παίκτης. Είδαμε το νούμερο 14 ή κάνουμε λάθος? Ο Γιάννης Καραλής μου λέει ότι δεν κάνουμε λάθος, ένας ξεχασμένος παίκτης, ο Γιώργος Παπαδάκος. Ο Ιωαννίδης που από ό,τι φαίνεται, του οποίου το μυαλό ρήμασε η ιδέα να παίξει με τους δίδυμους πύργους, Τάλλας και Παπαδάκο, και για να προφυλάξει τον Μπέρι, αλλά και για να αλλάξει κάτι στη ροή του μάτς, που εξελίσσεται δυσμενός πλέον για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει προβάδισμα 7 και ενδεχομένως 8 πόντων. Όχι, 7 τελικά. Μπάλα στον Ολυμπιακό. Παπαδάκος που έχει εντελώς συμβολική συμμετοχή στο εφετινό πρωτάθλημα και παίρνει τώρα τη θέση του Μπέρι. Έχει παίξει μόνο σε 20 αγώνες, με πολύ μικρό μεσόωρο λεπτών. Είναι βέβαια εντελώς αντίθετο το πρόσωπο που μας δείχνει φέτος ο Παπαδάκος από ό,τι πέρυσι. Πάσπαλ κερδίζει το φάουλ στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του από τον Αλβέρτη.
Ιωαννίδης που βρίσκεται κοντά σε ένα εκπληκτικό ρεκόρ. Χρειάζεται 16 νίκες για να γίνει ο πιο πολυνίκης προπονητής του ελληνικού μπάσκετ μετά τον Κώστα Μουρούζη. 267 νίκες ο Μουρούζης, 251 ο Ιωαννίδης. Πάσπαλ για τρεις. Μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει 0 στα 6 τρίποντα, ο Πάσπαλ 0 στα 4. Και 0 στα 2 Τόμιτς. Άλλωστε μόνο αυτοί οι δύο παίκτες έχουν το δικαίωμα του τρίποντου από τον Ιωαννίδη. Σοκ. Γκάλης βρίσκει πάντα απέναντι τον Σιγάλα. 3 δευτερόλεπτα ο Μπράνκοβιτς. Παναθηναϊκός που δεν έχει παίκτη με διψήφιο νούμερο πόντων ακόμα, αλλά που παρουσιάζει μεγαλύτερη πολυφωνία στην επίθεση. Πάσπαλ. 27-22. Χρειάστηκαν 3,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο για να πετύχει καλάθι ο Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός που είχε προηγηθεί στη λήξη του πρώτου ημίχρονου με 23-20. Γκάλης και Σιγάλας. Κονόμου που διστάζει. Σοκ. 8-7 τώρα, Αλβέρτης και rebound από τον Οικονόμου που δείχνει μεγάλο πάθος και αγωνιστικότητα. Άλλωστε αυτό είναι που κάνει τους αθλητές που προέρχονται από την Νίκαια να ξεχωρίζουν. Θυμηθείτε τον Γιώργο τον Αμερικάνο, τον Παναγιώτο τον Γιαννάκη, τώρα τον Νίκο τον Οικονόμου. Το πάθος. Και φάουλ του Γκάλη στον Τόμιτς. Του Γκάλη που και πέρυσι κέρδισε ένα τίτλο, κύπελο Ελλάδος με τον Άρη, στο κύκνιο άσμα του. 29-22. Τόμιτς. Κερδίζει το φάουλ. Δεύτερο φάουλ από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Και ο Παυλίσεβιτς, που πέρυσι δεν κέρδισε τίτλο όπως ο Γκάλης, αλλά που εφέτος διεκδικεί και τους δύο. Και ίσως εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε, Βασίλη, ότι ποτέ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δεν αγωνίστηκαν σε ένα τελικό ή σε ένα μπαράζ για τον τίτλο. Σε τελικό όχι, Γιάννη. Σε μπαράζ αγωνίστηκαν όμως πριν από 21 χρόνια, όταν ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 70-56. Αλλά όντως αυτό που επισήμανες προηγουμένως είναι που επέχει ιστορικό ρόλο για το σημερινό ζευγάρι, ότι για πρώτη φορά οι δύο ομάδες αυτές διεκδικούν την ιστορία των play-off, έναν τίτλο μεταξύ τους. Και άλλωστε έχουν περάσει 7 χρόνια από το 1986 που έπαιξαν για τελευταία φορά σε έναν τελικό, αλλά κυπέλου τότε. Και δεν θα πρέπει βέβαια να ξεχνάμε ότι έχουν περάσει 8 χρόνια κυριαρχίας των ομάδων της Θεσσαλονίκης με 7 τίτλους του Άρη και έναν πέρυσι από τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο του πρωτάθλημα το 84 με αρχηγό τον Τάκη Κορονέο, μας μίλησε λίγο πιο πριν, με την νίκη 80-76 επί του Άρη στον μπαράζ της Κέρκυρας. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει πάρει το τελευταίο του πρωτάθλημα το 78. Παπαδάκος υποπίπτει στο φάουλ. Το σκόρ είναι 29-24. Εδώ χρέωσαν οι διαιτητές το φάουλ. Τον Παπαδάκο που το δέχτηκε με διαμαρτυρίες, θεωρώντας ότι η αμυντική του θέση ήταν σωστή και δεν αποκλείεται να συνέβη αυτό. Πάντως βλέπουμε ότι τουλάχιστον σε αυτά τα τελευταία λεπτά, έτσι κι αλλιώς από την αρχή του αγώνα, ο Ολυμπιακός παίζει με πολλές βοήθειες και με πολλές παγίδες πάνω στον Γκάλη. Τώρα όμως κάνει ό,τι έκανε και εναντίον του Κόρφα στον Γκάλη, δηλαδή ο Ιωαννίδης κατεβάζει ψηλό παίκτη στις βοήθειες. Ο Μπέρι θα επιστρέψει στη θέση του Παπαδάκου που έπαιξε ελάχιστα, 2 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Επιστρέφει ο Μπέρι που έχει 3 φάουλ. Και ο Οικονόμου στη γραμμή του φάουλ. Οικονόμου που έχει πετύχει 4 πόντους, έχει πάρει 2 rebound και έχει και ένα κλέψιμο.
Τώρα φτάνει στους 5 πόντους. Παναθηναϊκός στους 31. Συντηρεί το προβάδισμα των 7 πόντων. Σιγάλας για τον Πάσπαλ. Και φάουλ από τον Σοκ. Ενώ ο Παυλίσεβιτς εξακολουθεί να κρατάει στον πάγκο τον Κόμαζετς, αλλά δεν έχει μετανιώσει για αυτή την επιλογή του. Έτσι κι αλλιώς ο Κόμαζετς ήταν ως μη παρόν στα 15,5 λεπτά που έπαιξε. Δυο άστοχα σούτ, επαναλαμβάνω, και ένα αμυντικό rebound και δυο λάθη. Σίγουρα εξωτερώθηκε κάτω και από την εκπληκτική άμυνα του Πάσπαλια, αλλά ας ελπίσουμε να μην έχει πάλι κάποιο πρόβλημα υγείας ο Άριαν Κόμαζετς. Είναι πολύ άσχημη και σήμερα η ατμόσφαιρα με φοβερή κάπνα. Ο Μπέρι στο rebound μετά το εκπληκτικό κόψιμο του Βράνκοβιτς μειώνει σε 31-26. Γιάννη, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ανησυχητικό, ενώ ξαναβλέπουμε το κόψιμο του Βράνκοβιτς. Ο Κόμαζετς παρακολουθεί τον αγώνα κανονικά από τον πάγκο. Και μάλιστα, όπως λένε, σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς εισιτήριο κιόλας. 31-26. 14 λεπτά πριν από το τέλος. Τόμιτς για τον Τάλας που κάνει βήματα. Αυτό είναι το 7ο λάθος του Ολυμπιακού. 7 έχει και ο Παναθηναϊκός. Αλλά μήπως όλο το μάτς δεν είναι ένα λάθος. Πολλοί βέβαια θα μπορούσαν να πούν ότι αυτή είναι η άγρια ομορφιά των τελικών. Άγρια ναι, ομορφιά όχι όμως, επιμένω. Ο Αλβέρτης που δικαιώνει τον Παυλίσεβιτ. 2-3 τρίποντα. Ο Αλβέρτης που φτάνει στους 6 πόντους και που αυξάνει στους 8 το προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Τάρλατς. Και rebound από τον Αλβέρτη. Που μέχρι στιγμής έχει κάνει ό,τι και με τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του κυπέλου. Με τα τρίποντα δίνει ανάσα στον Παναθηναϊκό και την αίσθηση της κυριαρχίας. Γκάλης και 36-26. Ένα μεγάλο προβάδισμα αυτή τη στιγμή 10 πόντων για τον πολυφωνικό Παναθηναϊκό απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που έχει μόνο 3 παίκτες να έχουν σχοράρει μέχρι τώρα. 10 πόντους ο Πάσπαλι, 12 ο Μπέρι, 4 ο Τόμιτς. Είναι οι 3 παίκτες που σχοράραν μετά από 27 λεπτά αγώνα για τον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη πλευρά όμως ο Παναθηναϊκός έχει βρει λύσεις από τον πάγκο, καθώς έχει βοηθήσει τόσο ο Οικονόμου με τους 5 πόντους του, όσο και ο Αλβέρτης με τους 6 και τα 2 τρίποντα που δώσαν λύσεις στον Ζέλικο Παυλίσεβιτς. Ενώ ο Ιωαννίδης ανακρούει πρίμναν και ναι μεν ο Σιγάλας έχει κάνει καλή δουλειά αμυντικά στον Γκάλι, αλλά ο Ολυμπιακός χρειάζεται σκοράρισμα. Ο Σταμάτης είναι καλύτερο σουτέρ και σκόρερ από τον Σιγάλα και σε αυτό αποσκοπεί συμμετοχή του τώρα. Πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού από τον Τόμιτς, 36-29, ύστερα από 6 αποτυχημένες προσπάθειες. 1-7 ο Ολυμπιακός, 2-13 ο Παναθηναϊκός. Αλβέρτης. Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό πάντως ότι προηγείται του Ολυμπιακού στο τελικό και στηρίζεται αρκετά στο νέο αίμα του, τον Αλβέρτη και τον Οικονόμου. Τον Οικονόμου που αναδεικνύεται, έχω την εντύπωση, σε πρωταγωνιστή του αγώνα. Αν ο Αλβέρτης ήταν εκείνος που του έδωσε δυο βαθιές ανάσες με τα τρίποντα, ο Οικονόμου είναι αυτός που συντηρεί το προβάδισμα. Στο σύνε 9 κεφάλαιο Παναθηναϊκός, 38-29. Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός. Ο Ιωαννίδης διαπιστώνει ότι χρειάζεται και την παλικαριά πια του Καμπούρη. Τόμιτς έχει προηγηθεί φάουλ από τον Οικονόμου, το τρίτο. Από τον Σόξι, το συγγνώμη, το τρίτο. Σαφώς ο Οικονόμου ήταν, δεν είχε καμία ανάμειξη. Ο Σόκ ήταν, ο Οικονόμου δεν είχε καμία ανάμειξη. Αλλαγές επί αλλαγών λοιπόν. Ο Καμπούρη στη θέση του Τάρλατς. Ενώ φαίνεται ότι ο Παυλίσεβιτς έχει ενθουσιαστεί από την απόδοση του Οικονόμου και του Αλβέρτη τόσο πολύ ώστε ετοιμάζει και τον Γεωργικόπουλο. Μπέρι, αλλίωσε το σούτο Βράνκοβιτς, επιμένει ο Αμερικανός, δεύτερο rebound του Οικονόμου.
Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και εσείς, φαίνεται να πατάει πιο γερά στα πόδια του. Προηγείται βέβαια και με 9 πόντους, ενώ τώρα ο Γκάλης παίρνει το φάουλ από το σταμάτη. Και αν ο Γκάλης ευστοχίσει και στα δυο σουτ, θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη διαφορά έως τώρα. Time out που ζήτησε ο Γιάννης Ιωαννίδης. ...38-29... Το σκορ 11 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου τελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Παναλαμβάνω, του τελικού που ξαναφέρνει στο προσκήνιο την Belle Époque του ελληνικού μπάσκετ. Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού στην ιστορία της πρώτης εθνικής με 12 τίτλους και 19 στο σύνολο. Ο Ολυμπιακός έχει 4 τίτλους συνολικά και 2 στην πρώτη εθνική. Αλλά για πολλά χρόνια και κυρίως στη δεκαετία του 70, πριν από την έκρηξη του Άρη, οι δύο ομάδες πάλευαν κάθε χρόνο για το πρωτάθλημα. Αφού είχε δύσει η ΑΕΚ. Πάσπαλ, Καμπούρη στο rebound. Γλίστρησε ο Σοπ. Τέταρτο φάουλ του Μπέρ, ίσως υπερβολικό, για να το δούμε. Ο Σοπ παίρνει το rebound και όπως ή μάλλον ας αφήσουμε τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου να μας εξηγήσει τι ακριβώς είπε ο διαιτητής στον παίκτη. Μετά το φάουλ αμέσως ο Walter Berry είπε okay. Αν όλα πάνε καλά τώρα θα ακούσουμε τι είπε ο διαιτητής στον Walter Berry. Δημήτρη Χατζηγεωργίου, σας ακούμε. Μετά τη διαμαρτυρία του Walter Berry ότι αυτό που έκανε δεν ήταν φάουλ, το ότι δεν έπεσε επίτηδες πάνω του, ο κύριος Μάνος δήλωσε στον Αμερικανό παίκτη Ολυμπιακού ότι μπορεί να μην το ήθελε, μπορεί να μην το έκανε επίτηδες, αλλά ήταν φάουλ. Πάντως, Δημήτρη, θα πρέπει να προσθέσουμε για τους τηλεθεατές και την πάρα πολύ έξυπνη κίνηση του Σοκ που γλιστρώντας το αριστερό του πόδι, κράτησε μπροστά, γονατίζοντας σχεδόν το δεξί του πόδι σταθερό, αναγκάζοντας τον Berry να πέσει πάνω του. Και το φάουλ από τουλάχιστον έδειξε το replay που μας έδωσαν οι συνάδελφοι τεχνικοί. Ήταν καθαρό, ο Berry άθελά του έπεσε πάνω στο Σοκ. Και ο πρώτος ευνηδιασμός. Παρακαλώ να κρατηθεί στο βίντεο αυτή τη φάση. Ίσως δεν την ξαναδούμε ως 13 Μαΐου. Να που ο ευνηδιασμός δεν έχει σβήσει. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται με την μεγαλύτερη διαφορά 42-29. Η απάντηση του σταμάτη. Και 42-31 από τον Αντώνη Σταμάτη που είναι καλό σουτέρ. Παναθηναϊκός εξακολουθεί να ελέγχει το μάτς. Ερήμην του Κόμαζετς. Άλλωστε ο Αλβέρτης και ο Οικονόμου έχουν δικαιώσει πανηγυρικά τη συμμετοχή τους. Ευνηδιασμός και από τον Ολυμπιακό μάλιστα. Πάσπαλ. 42-33. Κάτι θα έπαθαν οι δύο ομάδες. Και τρίτος ευνηδιασμός μάλιστα. Από τον Γκάλι αυτή τη φορά πάει να ανοίξει το σκορ. Πάμε να δούμε λίγο θέαμα. Το γρήγορο μπάσκετ είναι θέαμα. 44-33 ο Παναθηναϊκός στους 11 πόντους πάλι. Εννιά λεπτά ακόμα. Rebound του Βράνκοβιτς που έχει πάρει 15 σκουπίδια όπως θα αποκαλούν. 12 αμυντικά και 3 επιθετικά. Σοκ που είναι και πάλι αθόρυβος αλλά που είναι πάντα το μηχανάκι του Παναθηναϊκού. Πετύχει 10 πόντους με πολύ καλά ποσοστά. Οικονόμου 46-33. Στους 9 πόντους ο Οικονόμου. Αυτό που επισημάναμε προηγουμένως. Οι εναλλακτικές λύσεις του Παναθηναϊκού. Και κυρίως η βοήθεια, τα στηρίγματα που έχει από τους νεαρούς. Η απάντηση από τον Πάσπαλ, 46-35, με 14 πόντους από τον Ζάρκο, αλλά 6 στα 17 σουτ. Όπως επίσης
Και τα ποσοστά του Μπέρι είναι πολύ άσχημα, 5 στα 15. Ο Αμερικανός που έκοψε σε μια πολύ επικίνδυνη φάση αφού έχει 4 φάουλ. Κλέβει ο Αλβέρτης. Ενώ ο Παυλίσεβιτς βλέπετε στο βάθος, ετοιμάζει τον Γεωργικόπουλο. Και θα λέγαμε, Βασίλη, ότι αν κάποιος πριν από αυτό το παιχνίδι έλεγε το Παναθηναϊκός θα κάνει αυτή τη διαφορά σε ένα δεύτερο ημίχρονο στηριγμένο στον Οικονόμου και τον Αλβέρτη με τον Κόμαζετς να έχει παίξει μόλις 15 λεπτά, σίγουρα θα τον λέγανε τρελό. Πάντως είναι και το ρίσκο του προπονητή. Αλβέρτης στην εκπνοή του χρόνου, το σουτ της απελπισίας, rebound του Μπέρι. Ολυμπιακός, η παρέμβαση του Αλβέρτη. Θα έλεγα ότι Αλβέρτης και Οικονόμου αναδεικνύονται σε ηρωικές μορφές και που έβγαλαν και από τη δύσκολη θέση τον προπονητή τους, ο οποίος κακώς εχόντων των πραγμάτων για την ομάδα θα έπρεπε να απολογηθεί για την καραντίνα στην οποία έθεσε τον Κόμαζετς. Επιστρέφει ο Σιγάλας και Σιγάλας και Σταμάτης και Ελληνιάδης. Αποσύρθηκαν ο Τόμιτς και ο Μπέρι. Κερδίζει το φάουλο Πάσπαλ από τον Αλβέρτη, είναι το τρίτο του. Ενώ με τον Γεωργικόπουλο στη θέση του Σόκο, ο Παναθηναϊκός έχει τα 3-5 αυτή τη στιγμή της ομάδας στο γήπεδο από τον πάγκο. Γεωργικόπουλο, Αλβέρτη και Οικονόμου. Και όχι μόνο από τον πάγκο, αλλά και σε πολύ μικρή ηλικία. Αφού ο Γεωργικόπουλος και ο Οικονόμου είναι γεννημένοι το 1973 και ο Αλβέρτης ακόμα πιο μικρός, το 1974. 2,73 άριδες βέβαια έχει και ο Ολυμπιακός στην πεντάδο, είχε μάλλον, Τόμιτς και Τάρλατς. Και έναν γεννηθέντα το 71 το Σιγάλα. Η ουσία είναι όμως ότι οι δύο μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε θα κάνει ο Γεωργικόπουλος, οι δύο νεαροί του Παναθηναϊκού δικαιούνται τα περισσότερα εύσημα. Και από την άλλη πλευρά βέβαια η κλάση του Γκάλι που χτύπησε στις κατάλληλες στιγμές και άνοιξε το σκορ. Ο Βράνκοβιτς πήρε το 16ο rebound. Γκάλις για τον Αλβέρτη. Ακόμα 7 λεπτά. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 46-36. Στον πρώτο τελικό. Κλέβει ο Ελληνιάδης. Οι διαιτές άφησαν τη φάση να εξελιχθεί. Ο Σταμάτης στο lay-up και 46-38. Σκουπίζεται το τερέν από την, μετά την πτώση του Γεωργικόπουλου και του Ελληνιάδη νωρίτερα. Γκάλι σε ρόλο playmaker. Πάντα υπό την πίεση του Σιγάλα, Αλβέρτης για τρεις και πάλι. 3-5 ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και 3-15 τρίποντα ο Παναθηναϊκός. Σκόρερ 9 πόντων ο Αλβέρτης. Και η διαφορά στους 11 πόντους και πάλι 6 λεπτά πριν από το τέλος. Πάσπαλ. Διακός που πλέον βρίσκεται σε πολύ δυσμένη θέση. Να υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά ότι δεν παίζει καμία και σε καμιά περίπτωση ρόλο η διαφορά των αγώνων. Παίζουν ρόλο οι νίκες, τα αποτελέσματα και όχι τα σκορ. Αλβέρτης, ναι, 6 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Αλβέρτης δίνει στη διαφορά τη μεγαλύτερη τιμή της έως τώρα, 51-38. Φτάνοντας στους 11 πόντους, είναι ήδη δεύτερο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Και αν βέβαια και δεύτερο σκόρερ, είναι σίγουρα ο μεγάλος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής του παιχνιδιού. Αναγκάζεται ο Ιωαννίδης να κάνει δύο αλλαγές, έχοντας βέβαια τα προβλήματα που έχει στην άμυνα. Βγάζει το σταμάτη το παιχνίδι και θα επαναφέρει τον Ντόμιτς. Ενώ αν έχω δει καλά πράγματι, περνάει τον Άκητς που βλέπετε εδώ στην θέση του Ελληνιάδη. 5:40 πριν το τέλος και με σκορ 51-38, ο Γιάννης Ιωαννίδης κάνει την τελευταία του κίνηση από τον πάγκο. Μήπως και καταφέρει να γυρίσει το παιχνίδι. Κάτι που η μορφή του μέχρι στιγμής, η μορφή του αγώνα, δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου άκουσε την εντολή του Ιωαννίδη προς τον Άκητς να κάνει σουτ.
Προς στιγμή είναι αυτός που έκανε το σου τριών πόντων, ήταν ο Σιγάλας. 51-41. Ο Φράνκο Νάκητ λοιπόν, νέο πρόσωπος στην πεντάδα του Ολυμπιακού, με ελάχιστη συμμετοχή και αυτό στο φετινό πρωτάθλημα και που πιθανόν δεν θα ήταν στη δεκάδα αν ήταν καλά ο Λιμιάτης. Τα εύστοχα τρίποδα του αγώνα πάντως ανήκουν στους πιτσιρικάδες. 3 ο Αλβέρτης, 1 ο Τόμιτς και 1 ο Σιγάλας. Παιδιά όλα μέχρι 20 χρονών. Νάκητς, γιος του ομοσπονδιακού προπονητή του Πόλο, του Μίλε Νάκητς, παίχνει τη δικιά του αγωνία πια, από αύριο αρχίζει το FINA Cup. Σιγάλας και πάλι για 3. Νάκητς στο επιθετικό rebound, καθαρό φάουλ από τον Οικονόμου, το τρίτο. Και time out που πήρε ο Παυλίσεβιτς 5 λεπτά πριν από το τέλος. Στη γραμμή του φάουλ ο Φράνκο Νάκητς, πρώην παίκτης της Σιμπένκα του Σιμπένικ. Κροάτης, ένας Κροάτης μέσα στο σερβικό λόμπι του Ολυμπιακού. Αφού από τη Σερβία είναι μάλλον από το Μαυροβούνιο Πάσπαλι, από τη Σερβία ο Νάκητς, ο Τόμιτς και ο Τάρλατς. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε το κροατικό λόμπι που συγκροτούν ο Παυλίσεβιτς, ο Κόμαζετς και ο Βράνκοβιτς. Όλα αυτά που είναι επίκαιρα και μετά τη χθεσινή διάσκεψη στη Βουλιαγμένη. 51-41, 4:50 πριν από το τέλος. Ο Γκάλης παίρνει το φάουλ. Από τον Τάρλατς, ο οποίος έχει μείνει στους 0 πόντους, καμία βοήθεια δεν έχει ο Ολυμπιακός από τον ψηλό του. Έχει 6 rebound, αλλά 0 πόντους με 0 στα 3 shoot. Ιωαννίδης και Μάνος σε έντονο ύφος. Μάνος και Ράλης που έχουν γίνει πια δίδυμο πακέτο. Έπαιξαν τον τρίτο ημιτελικό Πανιωνίου, Παναθηναϊκού Πανιωνίου εδώ στην Κλειφάδα και επίσης τον τέταρτο ημιτελικό Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. 4,5 λεπτά ακόμα. 51-41 η backdoor και το φάουλ του Τάρλατ στο Βράνκοβιτς. Τέταρτο φάουλ του Dragan Tarlac, τρίτο μάλλον φάουλ του Dragan Tarlac. Απέναντι σε ένα Βράνκοβιτς που θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι τον έχει νικήσει σήμερα κατά κράτος. Τόσο στα rebound όσο και στην επίδεση. Έχει πετύχει 9 πόντους ο Βράνκοβιτς. Ο Βράνκοβιτς που έχει κερδίσει 3 φάουλ, έχει κάνει 2 και έχει πάρει 17 rebound. Γκάλης, που βεβαίως ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον το πνεύμα αυτό των τελικών, αλλά που παρασύρεται βέβαια, σαφής η υπόδειξη των διαιτητών. Φώναζε βέβαια και ο Ιωαννίδης από την άλλη πλευρά, 5 δευτερόλεπτα. Το θύμα των 5 δευτερολέπτων ο Νίκος Γκάλης, που αν θυμάστε του είχε μετρήσει και ο Τσανίδης 5 δευτερόλεπτα στον τελευταίο ημιτελικό με τον Πανιόνιο, όταν ήταν έτοιμος εκτελέσει ελεύθερη βολή. Πάρα πολύ σπάνια έχουμε δει να σφυρίζουν οι διαιτητές στα 5 δευτερόλεπτα σε κατοχή μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και σε καθυστέρηση εκτέλεση ελεύθερης βολής. Χωρίς αυτό να λέω ότι είναι λάθος βέβαια η απόφασή τους. Ο κανονισμός αυτό λέει. Ο Ολυμπιακός στους 7, 51-44 με το πρώτο τρίποντο ύστερα από 4 άστοχα του Πάσπαλ, ο οποίος φτάνει στους 18 πόντους με 6 στα 18 σουτ. Παναθηναϊκός που παίζει στις 4 γωνίες πια. Και κερδίζει το φάουλ ο Οικονόμου από τον Πάσπαλ, το δεύτερο του φάουλ. Τα φάουλ είναι 16-18. 16 εις βάρος του Παναθηναϊκού, 18 εις βάρος του Ολυμπιακού. Και ξανά το 18ο φάουλ του Ολυμπιακού, του Πάσπαλ. Δικαίωμα για 2 βολές τον Νίκο Οικονόμου. Που αυτός και αυτός όπως και ο Αλβέρτης έχουν υπερβεί κατά πολύ. Έχουν πενταπλασιάσει τουλάχιστον τον μέσο όρο πόντων του στο εφετινό πρωτάθλημα και οι δυο έχουν μέσο όρο πόντων 2,5 ανά αγώνα. Ο Μεν Αλβέρτης έχει 11 και ο Οικονόμου επίσης 11. 53-44. Ακόμα 3 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Πάσπαλ και φάουλ του Αλβέρτη. Τέταρτο φάουλ του Φραγκίσκου Αλβέρτη.
που εκτός των άλλων, εκτός δηλαδή της πολύ μεγάλης επιθετικής προσφοράς του, χρεώθηκε και μια δυσκολότερη αποστολή. Το μαρκάρισμα του Πάσπαλ, που τώρα φτάνει στους 19 πόντους. Αλλά που δεν μπορεί βεβαίως να κουβαλήσει τον Ολυμπιακό. Άλλωστε και τα ποσοστά του είναι άσχημα. Το μαρκάρισμα του Πάσπαλ, Βασίλη, λείψει Άριαν Κόμαστε στην επανάληψη, που θα ξαναπώ ότι ευχόμαστε να μην έχει κάτι η υγεία του. Δεν τον έχει βάλει καθόλου στο παιχνίδι ο Παυλίσεβιτς στο δεύτερο μέρος. Όσο και αν είναι άστοχος ο Κόμαζετς, είναι κάπως περίεργο να μην το χρησιμοποιεί ο προπονητής του. Πάντως, Γιάννη, από τεχνικής πλευράς και τακτικής δεν υπάρχει λόγος χρησιμοποίησης του Κόμαζετς. Ενώ τον βλέπουμε να χαμογελάει, να χειροκροτεί τις προσπάθειες των συμπαικτών του. 53-46. Και ο Παυλίσεβιτς ζήτησε από τους παίκτες του να παίξουν κοντρόλ μπάσκετ σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Λες και στα υπόλοιπα, με εξαίρεση 2-3 φάσεις σποραδικές, είδαμε γρήγορο μπάσκετ. Το έχει δηλώσει άλλωστε ο Παυλίσεβιτς, είναι μια ρεαλιστική άποψη, κατακριτέα ίσως, αλλά ρεαλιστική, ότι σε αυτή τη σειρά και στην προηγούμενη με τον Πανιόνιο, ο Παυλίσεβιτς και οι παίκτες ενδιαφέρονται για τους εαυτούς τους, ενδιαφέρονται να κερδίσουν και δεν ενδιαφέρονται για, για την προσφορά θεάματος. Ακούσατε άλλωστε προηγουμένως και τον Τάκη Κοροναίο να λέει ότι θα άντεχε να παίξει αυτός ο φαντεζή παίκτης στο σημερινό μπάσκετ για να κερδίσει. 3 λεπτά πριν από το τέλος, 54-46, με 7 στις 7 βολές του Γκάλι. Του Γκάλι που έχει πάντα τη λάμψη στα μάτια παρά τα 37 του χρόνια. Του Γκάλι που κάνει το πρώτο βήμα για να κερδίσει τον 15ο τίτλο της Ελλάδα, αλλά βέβαια ακόμα θα κυλήσει πολύ νερό στο ποτάμι για να μάθουμε ποια θα είναι η πρωταθλήτρια ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι είναι σκληρή ομάδα, αλλά που δεν έχει το πλεονέκτημα της έδρας σε αυτή τη σειρά. Φάουλ του Σιγάλα, το δεύτερο. Ακόμα 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 55-46. Και πάλι σειρά του Ελληνιάδη. Αντί του Νάκητς. Δύο κλασικοί playmaker, Νάκητς και Τόμιτς. Δεν αποκλείεται και ο Παυλίσεβιτς για κάθε ενδεχόμενο να ακολουθήσει, χρησιμοποιώντας έναν ακόμα κλασικό περιφερειακό παίκτη, αν και ήδη δύο καλοί χειριστές της μπάλας υπάρχουν στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. 56-46, 2,5 λεπτά πριν από το τέλος. Για τρεις ο Σιγάλας. Rebound του Σοφ. Παναθηναϊκός έχει 30 rebound έναντι 26 του Ολυμπιακού. Και είναι και πιο εύστοχος, 62% στα δίποντα, ενώ ο Ολυμπιακός έχει 39 στα τρίποντα και οι δύο ομάδες έχουν 20%. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο εύστοχος και στις βολές, 84-56%. Μπράνκοβιτς, 58-46. Και να που ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει πετύχει μόνο 58 πόντους, αλλά που διαθέτει 5 παίκτες με double figure, με διψήφιο νούμερο. Αλβέρτι Σοκ, Γκάλι, Οικονόμου και Μπράνκοβιτς. Αυτό θα πει πολυφωνία που δεν έχει ο Ολυμπιακός. Ο Πάσπαλι μειώνει σε 58-49 με το δεύτερο τρίποντό του. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει πάρει μόνο 14 πόντους από τους υπόλοιπους παίκτες του, εκτός Πάσπαλι και Μπέρι. Γκάλις. Εκεί ο Γκάλις δεν δίνει ούτε από το αριστερό στο δεξί του. Έχει τόσο σιγουριά στο πάτημα. 60-49. Πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού Γκάλις με 17 πόντους. Ακόμα 76 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου τελικού, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου αναδεικνύει νικητή τον Παναθηναϊκό. Ο Παυλίσεβιτς αποσύρει τον Μπράνκοβιτς στη θέση του Παπαπέτρου. Μπράνκοβιτς που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο μάτς. 18 rebound, 11 πόντι, ένα κόψιμο, 2 assist.
Δημήτρη Χατζηγεωργίου έχει τον λόγο. Υπήρξε μια παρανόηση, δεν υπάρχει time out, καθώς ο κύριος Παυλίσεβιτς ζήτησε αλλαγή και η γραμματεία κατάλαβε λάθος και παραλίγο να δημιουργηθεί μια παρεξήγηση χωρίς να υπάρχει λόγος. Καθώς ο Γιάννης Ιωαννίδης πήγε να παρεξηγηθεί, δεν υπήρχε λόγος σύμφωνα από ό,τι καταλάβαμε με το πρόσωπό του να πάρει time out ο Παυλίσεβιτς 1-15 πριν από τη λήξη και ενώ η διαφορά είναι στους 11 πόντους. Και ο Παυλίσεβιτς γινόντας και προς τον Ιωαννίδη του είπε ότι εγώ απλά ζήτησα αλλαγή. Έτσι κι αλλιώς έχει αποκατασταθεί το μορατόριουμ ανάμεσα στους δύο προπονητές από τον αγώνα του, τις παραμονές του αγώνα του δεύτερου γύρου. Παυλίσεβιτς και Ιωαννίδης δεν είναι βέβαια οι καλύτεροι φίλοι, δεν βγαίνουν για καφέ ας πούμε, αλλά δεν είναι και εχθροί. Χαιρετήθηκα πριν αρχίσει το μάτς και φαντάζομαι ότι θα δώσουν τα χέρια και στο τέλος. 60-49, ένα λεπτό πριν από το τέλος. Σιγάλας. 60-51 με το κάρφωμα του διεθνούς forward που φτάνει στους 5 πόντους. Σοκ. Παναθηναϊκός δεν κινδυνεύει, θα νικήσει άνετα. 62-51 και πάλι από τον Αλβέρτη, τον νομίζω MVP του αγώνα, τον πολυτιμότερο παίκτη. Το άτυπο Όσκαρ, μάλλον ο Αλβέρτης το δικαιούται. Εξαδιαιρέτου ίσως με τον οικονόμου. Γκάλης που έπαιξε το δικό του ρόλο. Πάσπαλης στο rebound. 62-51. Διαφορά στους 11 πόντους υπέρ του Παναθηναϊκού. Συνιστά τελικά μια άνετη νίκη των Πρασίνων. Το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων την Τετάρτη σε 6.30 ακόμα δεν ξέρουμε πού. Πιθανόν στο Περιστέρι. Ίσως αυτή τη στιγμή η ΕΣΑΚ έχει αποφασίσει. Γκάλης στο επιθετικό rebound. Κόβει ο Τάρλατς. Εδώ τελειώνει το μάτς. 62-51. Η πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού που προηγείται με 1-0. Και μικρόφωνο στο Δημήτρη Χατζηγεωργίου που θα προσπαθήσει να κάνει κάποιο ρεπορτάζ. Πραγματικά οι δύο προπονητές έδωσαν τα χέρια και αποχωρούν φιλικά. Έχουμε μαζί ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου έχει μαζί του τον Ζέλικο Παυλίσεβιτς. Καθώς οι παίκτες του Παναθηναϊκού μου ζήτησαν να μιλήσουν μετά και τον τελευταίο τελικό. Δημήτρη Χατζηγεωργίου, το μικρόφωνο σε... Δεκτό το αιτημά τους. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Το πρώτο βήμα επιτεύχθη για τον Παναθηναϊκό, 62-51. Ήταν και το πιο δύσκολο. Βάζνο. Βέλο, να βάζει ο τακτικό. Ήταν πάρα πολύ βασικό αυτό το παιχνίδι. Το πιο βασικό. Ήγαλα δίσκο σούπερ. Παίξαμε φανταστικά. Πώς ενώ Γκάλι, Στόικο ή ο Αλιβέρτη. Πάρα πολύ, πολλά δώσανε, πάρα πολλά πράγματα δώσα σήμερα. Ο Γκάνκοβιτς. Δάσανε ένα πόβι, να πες Κόμαζετς. Και πραγματικά αξιανύχη χωρίς τον Κόμαζετς. Οι μικροί παίκτες, ο Αλβέρτης και ο Κονόμου ήταν τα κλειδιά της νίκης. Οι μικροί παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Αλβέρτης και ο Κονόμου ήταν τα κλειδιά για την νίκη της σημερινή. Δάνας Αλβέρτης, οικονόμος του Πίλου Κλιούτσεβε, να σε πόβεται. Να. Σχένιος Κλιούτσεβε. Ένα από τα κλειδιά. Και τι θα πρέπει να προσέξει τώρα ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ή μάλλον κάπου αλλού γιατί είναι ουδέτερο το γήπεδο. Δημήτρη, αν με ακούς για τον Κόμαζετς. Στο ήμαμο να ανοίγω τον τερένο. Ναι, από τερέτσιον στο σωσίετσιο μου το αφήνω. Δεν είμαστε τόσο πολύ επιβαρημένοι με αυτό το επόμενο μάτς. Θα παίξουμε όσο δυνατόν καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τύπο Ζέλικο Παυλίσεβιτς. Προφανώς με το τελευταίο εννοούσε ότι ο Παναθηναϊκός απλά θα πρέπει να κερδίσει τα παιχνίδια στην έδρα του. Βασίλη, Γιάννη, το μικρόφωνο σε εσάς. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός λοιπόν, κυρίες και κύριοι. 62-51. 1-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Μια ματιά στους σκόρες των δύο ομάδων. Για τον Παναθηναϊκό Αλβέρτης 13, Σοκ 10, Γκάλης 17, Οικονόμου 11, Βράνκοβιτς 11. Και για τον Ολυμπιακό με τις πολύ λιγότερες εναλλακτικές λύσεις σήμερα. Και για τον οποίο Ολυμπιακό η καλή του άμυνα δεν ήταν αρκετή. Από ένα σημείο και πέρα έχω την εντύπωση ότι έγινε μπούμεραγκ. Ο Σιγάλας 5, ο Πάσπαλ 23, ο Μπέρι 12, ο Τόμιτς 7 και ο Σταμάτης 4. Αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς σήμερα, από την Γλυφάδα, από τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη στις 6.30 χωρίς να ξέρουμε με τα βεβαιότητες ακόμη το γήπεδο. Από τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, τον Γιάννη Καραλή και τον Βασίλη Σκουντή, καθώς και από όλους που συνέβαλαν στην απευθείας μετάδοση, καλό σας βράδυ, ραντεβού την Τετάρτη στις 6.30.